Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το πρόβλημα με τη ρύπανση στην περιοχή μας είναι κάτι που απασχολεί καθημερινά τους κατοίκους. Ζούμε εμείς και μεγαλούν τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ατάξιο των προσδοκιών μας. Δεν είναι δυνατόν το 2021, όταν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία επιστημονικά και τεχνικά, να ζούμε σε τέτοιες συνθήκες. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσαν τις αντιδράσεις μας που εδώ και χρόνια αναδεικνύαμε σαν τον υπεύθυνο για την ισοσμία τα ελληνικά πετρέλαια και διεκδικούσαμε την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η δυσοσμία στην περιοχή μας όλο και μεγαλώνει. Η ατμόσφαιρα είναι ανυπόφορη. Αντί να βλέπουμε βελτίωση όλης αυτής της κατάστασης, βλέπουμε να προπασιάζεται η δυσοσμία, κυρίως στις βραδινές ώρες, και η κατάσταση να χειροτερεύει. Δεν μπορούμε κυριολεκτικά να ανασάνουμε κάποιες στιγμές της ημέρας. Η διοίκηση του Δήμου, παίζοντας και αυτή τον ρόλο της σαν το μακρύ χέρι του κράτους, πήρε και το δωράκι από τη δικατρική των ΕΛΠΕ, την ΕΛΠΕΝΙΣΟΝ, δίθεν για να ανακουφίσει όσους έχουν ανάγκη. Αναρωτιόμαστε τελικά, από τη μια μεριά η διοίκηση του Δήμου θα παίρνει χορηγίες από τα ΕΛΠΕ και από την άλλη θα μας λέει ότι είναι στον πλευρό των κατοίκων και δίθεν νοιάζεται για την υγεία τους. Γεμίζουν το λαό της περιοχής ψεύτικες ελπίδες ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, ότι πρέπει να συμβιβαστούμε με τη δυσοσμία και τη ρύπανση του αέρα που αναπνέουμε. Στις σημερινές δύσκολες στιγμές, όλοι εμείς, όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν αυτοί που δεν το βάλαμε κάτω, που ζητήσαμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, να ζούμε σε μια γειτονιά που δεν θα υπάρχει ρύπανση, που δεν θα υπάρχει δυσοσμία, που διεκδικήσαμε αγωνιστικά, που σταθήκαμε απέναντι σε αυτή τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ, βάζοντας πραγματικά τον φταίχτη, που δεν είναι άλλος από την πολιτική που εφαρμόζεται από αυτή τη μεγάλη εταιρεία που στο στόχο της έχει το κέρδος της και ως και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Όλοι εμείς λοιπόν δεν χαμηλώνουμε τον πύχη, δεν χαμηλώνουμε τις απαιτήσεις μας. Σήμερα η δυνατότητα που έχουμε είναι να ασκήσουμε πίεση μέσα από τους εργαζόμενους, μέσα από τις φορείς, από τα σωματεία της περιοχής μας, από τους συλλόγους. Και το αντικείμενο που θα βάλουμε θα είναι στο στόχαστρο να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Τόσο η προηγούμενη κατάσταση, τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, δεν παίρνουν πραγματικά κανένα μέτρο για τη ρύπανση, για τα συχνά εργατικά ατυχήματα. Αντίθετα, μαζί με τις τοπικές δημοτικές περιφερειακές αρχές, διευκολύνουν την επέκταση των ΕΛΠΕ. Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν και κάποιοι καλοπροαίρετα, τι είναι αυτό που κάνει τα ΕΛΠΕ να ρυπαίνουν ανεξέλεκτα, την κυβέρνηση να μην παίρνει κανένα μέτρο, το Δήμο να δημιουργεί εφησυχασμό, την περιφέρεια αυταπάτης. Η απάντηση είναι μία, φίλες και φίλοι. Όλοι αυτοί υπηρετούν την πολιτική που βάζει πάνω απ' όλα, χωρίς να δίνει κανέναν ενδιασμό, τα κέρδη των λίγων, των μονοπωλίων και όχι την υγεία των πολλών. Είναι αναγκαίο αυτός ο αγώνας μας, αυτή η αγανάκτηση που νιώθει ο κόσμος του Κορδελιού, του ΕΠΟΣ, αλλά γενικότερα και των δυτικών συνοικιών, να συνεχιστεί, να μην μπει κανένα φρένο. Μας λένε ότι όλα όσα ζητάμε είναι τα μέτρα προστασίας, δηλαδή κοστίζουν. Αλήθεια, ας αναλογιστούμε τα τεράστια κέρδη των ΕΛΠΕ που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, 256 εκατομμύρια ευρώ το τελευταίο 9 μήνα. Πόσο πολύ κερδίζουν μην παίρνοντας το παραμικρό μέτρο για την υγεία μας. Οι εργαζόμενοι με την εργασία μας παράγουν αυτό το πλούτο και κάνουμε εφικτές μια σειρά από τεράστιες δυνατότητες και τεχνολογικές επιτυχίες. Και τελικά, αντί να ζούμε καλύτερα εμείς και οι οικογένειές μας, πληρώνουμε την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων με συνεχή επιδείνωση των όρων ζωής, της εργασίας μας, μειώσεις μισθών, απολύσεις, διαλυμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ελαστικές σχέσεις εργασίας, τηλεργασία, επαγγελματικές ασθένειες και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αλήθεια τελικά, ποιος ωφελείται και ποιος χάνει από την τεράστια πρόοδο της επιστήμης.
Θα φοβόμαστε δηλαδή να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Θα φοβόμαστε να πάρουμε ένα λεωφορείο. Θα φοβόμαστε να μην αρρωστήσουμε. Θα φοβόμαστε γενικά να μην μας τύχει κάτι και χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο. Χωρίς να είμαστε ειδικοί, συμφωνούμε ότι η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Γιατί εμείς, με τις κινητοποιήσεις που έκαναν όλα τα σωματεία, όλοι οι φορείς στο προηγούμενο διάστημα, σταθήκαμε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Αυτή την πολιτική που έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κράτους και που δεν λογαριάζει την υγεία μας. Μας λένε ότι πρέπει να αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση. Ότι δεν αλλάζει, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Εμείς έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Εμείς είμαστε οι πολλοί, αυτοί που θα βάλουμε μπροστά και θα ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν παλεύουμε για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων μας, διεκδικώντας να παρθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων της περιοχής και των εργαζόμενων της επιχείρησης. Να πραγματοποιηθούν άμεσα επιδημιολογική έρευνα στους κατοίκους της περιοχής και στους εργαζόμενους της επιχείρησης για να δούμε τι επιπτώσεις έχει όλη αυτή η ρήπανση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέχρι να ολοκληρωθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων των εργαζομένων. Να σημειώσουμε εδώ ότι μέχρι στιγμής, εδώ και περίπου 2 χρόνια, δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Τα ΕΠΕ συνεχίζουν να δημιουργούν, να ζητάνε χρόνο, να δημιουργούν την εντύπωση ότι όλοι εμείς θα το ανεχτούμε όλο αυτό. Να πούμε όχι στις χορηγίες των ΕΛΠΕ, όχι και στην διαδικασία αυτή που γίνεται για να εξαγοραστεί η ανοχή μας, για να συνηθίσουμε αυτό το θηρίο, να καταρτιστεί άμεσα ολοκληρωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας, να διαμορφωθεί άμεσα σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην περιοχή μας σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, να αναβαθμιστούν τεχνικά οι σταθμοί μέτρησης στην περιοχή και οι μετρήσεις να γίνονται 365 μέρες του χρόνου, με άμεση ενημέρωση του κατοίκου της περιοχής. Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του υποστελεχωμένου κέντρου υγείας του εμβόσμου. Με αναβάθμιση με όλες τις ειδικότητες. Επίσης να ενισχυθεί με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό ώστε να πραγματοποιήσει να ελέγχους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Να εκπονηθεί σχέδιο οριστικής μετακατάστασης των ΕΛΠΕ και άλλων τέτοιων μηχανικών. Βιομηχανικών δραστηριοτήτων εκτός αστικού ιστού, συνολικά με ευθύνη του κράτους και έξοδα των ίδιων των βιομηχανιών, ώστε να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων και να αποφευθεί και ο κίνδυνος μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων.